η αμαρτωλή και της αυγής η μονή. Δεν βάριζε η μπέκικο και νευρικό τιμόνι. Σε τόπους τριγυρίζουνε σβησμένους από το χαρτί. Για μια σταγόνα ουρανό, για μια αγάπη σκάρτη. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα γιατί κάνατε αυτή τη δουλειά πρώτη μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο στυλοβάτες της δουλειάς αυτής, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον μεγάλο μας τραγουδιστή, κατά τη γνώμη μου πια διάδοχο όλων των μεγάλων Ελλήνων τραγουδιστών του παρελθόντος, και έναν άνθρωπο που ξέρετε λίγο, αλλά έκανε το δίσκο πραγματικότητα, που είναι ο Ηλίας Μπενέτος. Ένα χειροκρότημα για τον Ηλία. Ίσως σας θυμίζω λίγο τους Αμερικάνους όταν παίρνουν γκράμι, αλλά είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω για τα παιδιά που έκαναν αυτή τη δουλειά δική τους υπόθεση, που είναι η Όλγα, που είναι η Λία, που είναι η Στρατονίκη ή η High Trousers Wife, που είναι η Μαργαρίτα, που είναι ο Στάμος. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Τσαγκάρη με τους αδιάφθορους salesmen και την εταιρεία βέβαια. Πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω εσάς για το ήθος σας, που σε καιρούς πολύ δύσκολους όπου κυριαρχεί το χυδαίο και το κατασκεύασμα, κάνατε αυτή τη δουλειά πρώτη. Εμείς είμαστε εδώ. Αν και εσείς εξακολουθήσετε να είσαστε εκεί, τα επόμενα χρόνια θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Σας φιλώ. Εμένα με το ζόρι με βάζω να μιλήσω. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο που μου πιστεύτηκε αυτή τη δουλειά. Ευχαριστώ τους στιχουργούς, τον Άλκη Αλκαίο, τον Κώστα Λαχά, τον Ιωάννη Κοδραβούλου και τον Γιώργο Καπουλίδη. Ευχαριστώ όλους τους μουσικούς γιατί δώσαν την ψυχή τους και παίξαν σημαντικά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς που στηρίξατε αυτή τη δουλειά και πιστεύω ότι αφού εσείς είστε μαζί μας και εμείς θα κάνουμε και καλύτερα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πόπο τι έγινε, παιδιά! Λίγο καλά ντυμένο. Έχω βάλει τις επενδύσεις μου από μέσα. Ναι, πάρε και το παπούτσι. Μέχρι κάλτσα μέσα μου σχήμα είναι. Για πες μου σήμερα πώς πήγε η φωτογράφηση. Καλά πήγε, εντάξει, λίγο νεράκι, λίγο αυτό. Κομμένο σε βλέπω. Εδώ που βαλίσανε. Σκεπτικό να κάνουμε μια επιτυχία ανάλογη, μικρότερη ή μεγαλύτερη. Κοινή σκέψη μας ήταν να κάνουμε έναν καλό δίσκο. Αν λοιπόν κάναμε καλό δίσκο, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Το φεγγάρι δεν το βρήκαμε. Πιο νωρίς ήρθε ο Σεπτέμβρης και χαθήκαμε.
πως χωρίσαμε με τόση ευκολία. Θυμοπορώ θα πει μελαγχολία. Αυτός είναι ένας οπωσδήποτε από τους πολύ αγαπημένους δίσκους και αν θέλετε τον βάζω στη τάξη του Άγιου Φεβρουάριου, έναν από τους πολύ αγαπημένους δίσκους. Κάθε φορά που βλέπω μπροστά μου αυτόν τον στίχο τρομοκρατούμε. Του βάζεις δύσκολα του κόσμου αυτού του αμυαλού και ξενυχτάς με το ζεϊμπέκικο του αρχαγγέλου. Θα την ευτυχία για δεύτερη φορά να αντιπαλέψω με την καταλυτική και θα έλεγα την πρωτόγωνα αληθινή φωνή του Δημήτρη του Μητροπάνου, καθώς και με τους στίχους του Φίλιππου του Γράψη. Που δε σηκώνει λέξη μοναχική και σπάνια, γυρνάς μες στα Βαλκάνια ανέμους να θερίσεις. Σαν Παναγιά σ' έναν τεκέ ψάχνεις του κόσμου το λεγέ για να τον καθαρίσεις. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έκανα εγώ σωστά τη δουλειά μου από άποψη μουσικής. Αν και εγώ πήγα καλά, τότε πιστεύω ότι θα έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Φυσικά όλα αυτά θα τα κρίνει αυτό που λέω το Άγιο Ακροατήρι. Λένε ότι η ευτυχία έχει πολλά πρόσωπα. Για μένα, ένα από τα πρόσωπα της ευτυχίας ήταν η συνεργασία με έναν Ντόκα και έναν Δημήτρη Μητροπάνου. Έγινες φήμη και γι' αυτό δεν φυλακίζεσαι. Και το άλλο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας. Αυτός ο δίσκος. Δεν έχω τι άλλο να πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους δύο. Τα κόκκινα σατέν που σε τυλίγουνε, άσπρη και σερτική καπνή σε καταπίνουνε. Κάνω έναν πάρα πολύ καλό δίσκο και πέρα από εκεί ένα απόγευμα στον κόσμο μας πει αν η δικιά μας γνώμη σημαδίζει με τη δικιά του. Στου πληρωμένου παραδείσου την αυλόπορτα. Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες. Κάθε καμάρα κελί με βαριά παλικαρίσια να πνοεί. Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες. Παλικάρι.